Αυγός, τίποτα άλλο. Τα πάντα, τα πάντα. Κομωτινής είμαι, Θράκη. Είμαστε μια πόλη, μια ομάδα, τι να είμαστε άλλο. Παθρακικός για την Κομωτινή είναι σαν είδωλο, σαν ήρωας. Για μένα ο Παθρακικός είναι μια ιδέα που ενώνει. Εγώ τον Παθρακικό τον αγαπάω, αγόρι μου, εδώ και 40 χρόνια. Όταν δένεσαι με κάτι, φυσικό είναι να μην θέλεις να το αφήσεις. Είναι σαν το παιδί σου που το μεγαλώνεις και όσο το μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ δένεσαι μαζί του. Παθρακικός για την Κομωτινή, θα έλεγα καταρχήν ότι είναι το μεράκι. Είναι το μεράκι του μπαμπά και της μαμάς τα τελευταία χρόνια που θα πάρουν το παιδί, το γιο τους, την κόρη τους και θα πάνε την Κυριακή στο γήπεδο. Ο Παθρακικός είναι η ζωή μας. Μια πόλη, μια ομάδα. Πανθρακικός! Ο Παθρακικός τοποθέτησε την Κομωτινή στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδας. Ο Παθρακικός προέκυψε από τη συνένωση, την συγχώνευση των δύο ομάδων, των δύο κύριων εκπροσώπων της Κομωτινής, της ΑΕΚ και του Ορφέα, Ιούνιο του 1964. Μάλιστα για την ιστορία είχαμε και προεκλογική περίοδο, ήταν δημοτικές εκλογές. Έπαιξε σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα το οποίο ονομαζόταν Ερασιτεχνική Β' Εθνική, για να φτάσουμε πλέον στο 1969, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ήταν ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, αποφάσισε θα κάνουμε και τρίτο όμιλο, έτσι λέει το αρχείο, για να μερικές πόλεις οι οποίες είναι μεγάλες και έχουν μία ομάδα, να αποκτήσουν και αυτοί κατά κάποιον τρόπο μια ζωντάνια στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν και η χρονιά αυτή ήταν και σταθμός στην ιστορία του Πανθρακικού μας. Εγώ ξεκίνησα στον Πανθρακικό σε ηλικία 16 χρονών. Ήταν μια προσπάθεια της πόλης στο να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα. Εκείνη την εποχή πολλά παιδιά από τη μειονότητα ήταν συμπαίκτες μας και μπαίνανε στην ίδια προσπάθεια που μπαίναμε και εμείς στο να ανεβάσουμε την ομάδα και τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της πόλης μας. Μόδρας! 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 Η ασχολία μου με την ομάδα είναι πλέον την τελευταία δεκαετία, οπότε και ήμασταν στα τέλη του 2004, όταν αναλάβαμε μια παρέα Κομωτινέων, να ανεβάσουμε την ομάδα μας κατηγορίες, με ένα όνειρο τρελό και ένα όνειρο πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στα σαλόνια της Super League. Ήταν ένα επίτευγμα που κανένας από εμάς δεν το περίμενε και δεν το πίστευε πραγματικά. Ήταν όπως προανέφερε ένα όνειρο. Μετά από την τύχη που είχαμε να συνεργαστούμε με έναν προπονητή Κομωτινέο και παλιό παίχτη, τον Κώστα τον Βασιλακάκη, φτιάξαμε την ομάδα, δραστηριοποιηθήκαμε περισσότερο και τύχαμε και σε ορισμένες συγκυρίες, όπως π.χ. όταν ήμασταν στη Γάμα Εθνική, να ανεβούμε κατευθείαν κιόλας στην Β' Εθνική. Τον τελευταίο αγώνα τον παίζουμε μέσα στον Λυσιακό. Οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να βγούμε. Εμένα με λέει ο νομάρχης, τότε ήταν νομάρχης, τώρα είναι περιφερειάρχης, εσύ Ιορδάνη θα καθίσεις να κανονίζεις για τα αρνιά, γιατί θα κάνουμε μεγάλη γιορτή. Σίγουρα ότι θα κερδίσουμε. Κάθομαι, μαζεύω 200 αρνιά, μαζεύω 3 τόνους γλυκά, καριώκες, δεν ξέρω τι. Κερδίζουμε 1-0. Την επόμενη μέρα το απόγευμα έρχεται η ομάδα από το αεροδρόμιο. Έχει πάει η μισή Κομωτινή στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούμε. Με σημαίες, με. Ξεκινάμε πομπή. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κομωτινή, ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Ένα γιόταυγη. Όταν ήρθαμε εδώ, πώς είναι η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο κόσμο έχει. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε. Μήλο να έρχεται, δεν θα πέφτει κάτω. Εγώ στη ζωή μου τέτοια χαρά δεν μπορούσα να το πιστέψω που ανεβήκαμε στην ΑΔΓ. Κατάλαβες. Το 2007 το καλοκαίρι, Ιούνιος, ανεβαίνει ο Παθρακικός στη Σούπερ Λίγκα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και όντας δήμαρχος τίθεται το μεγάλο ερώτημα ότι θα πρέπει το δημοτικό στάδιο της πόλης να έχει προδιαγραφές της Σούπερ Λίγκας. Αυτά θα πρέπει να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβριο και έχουμε μπροστά μας Ιούλιο και Αύγουστο, δύο καλοκαιρινούς μήνες, για να καταφέρουμε αυτό το στοίχημα. Το καταφέραμε όμως. Αυτό το γήπεδο που βλέπετε τώρα έγινε μέσα σε 2 μήνες και ο Πανθρακικός μπόρεσε και έπαιξε στο δικό του γήπεδο. Ο Δήμος έχει καλή συνεργασία με τη διοίκηση του Πανθρακικού και οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου και η δική μας διοίκηση. Και το δημοτικό γήπεδο είναι παραχωρημένο στην ομάδα και έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς σημαντικά έργα αναβάθμισης του γήπεδου. Και υπάρχει και παραχώρηση ενός χώρου κοντά στην Κομωτινή, προκειμένου να υπάρχει το προπονητικό κέντρο του Πανθρακικού, το οποίο είναι ένα πολύ αξιοπρεπές και καλό προπονητικό κέντρο.
Βάλαμε τις βάσεις όσον αφορά το Παθρακικό στη στιγμή να είναι το υγιές σωματείο. Η ομάδα, αυτό που κοίταξε να κάνει, αυτή η ομάδα των επιχειρηματιών, κοίταξε να αφήσει και στους επόμενες γενιές και να μην βγάζουμε, που λέμε, το πάπλωμα πέρα από τα βόδια μας. Γι' αυτό έκανε και τις εγκαταστάσεις, ενώ θα μπορούσε αυτά τα λεφτά, κάλλιστα, να τα ρίξει στο προπονητή, στην ομάδα, ώστε η ομάδα να πηγαίνει καλύτερα, ώστε να θυσιάζεται ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως κοίταξε και μια καλή ομάδα να στέκεται στη Σούπερ Λίγκα, αλλά παρόλα αυτά να αφήσει στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι και η ουσία. Μόνο με αυτό μπορεί ο Παθρακικός για πολλά χρόνια να καταφέρει να είναι στις υψηλές κατηγορίες. Παθρακικάρα, ομαδάρα, εα, 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 εα. Παθρακς, Παθρακικάρα, βάλε ένα γκολ, ένα γκολ, ένα γκολ. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Παθρακικού, στο μπαλκόνι βασικά που είμαστε όλοι οι φοιτητές μαζί, σε κάθε αγώνα. Βλέπετε και επίσης τι γίνεται χαμός με τους φοιτητές, γιατί όλοι οι φοιτητές είναι. Γιατί ουσιαστικά οι φίλαθλοι του Παθρακικού, οι πιο φανατικοί, είναι κάθε φοιτητές σε όλα τα έτη που σπουδάζουν στην Κομωτινή. Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε όλοι από διαφορετικές πόλεις, υποστηρίζω διαφορετικές ομάδες. Αλλά ως φοιτητής εδώ στην Κομωτινή, υποστηρίζω και εγώ το Παθρακικό με τη σειρά μου. Ο Παθρακικός για την πόλη μας είναι ένα σήμα κατά τεθέν, το οποίο ενώνει όλους τους φοιτητές. Είναι ένα σήμα το οποίο σε καιρούς δύσκολους όπως ο σημερινή, μας κάνει να είμαστε όλοι μαζί και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ακόμα πιο ευχάριστα με μικρά διαλύματα στη ζωή. Και αυτό μας το δίνει ο Παθρακικός. Κάθε 15 μέρες εδώ. Παθρακικάρα. Ευγενέστατε. Όλοι, γενικότερα ακόμα την έχει ευγενικό κόσμο. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί προσωπικά. Θεωρώ ότι ναι, είναι μια πολύ φιλόξενη πόλη γενικότερα, όχι μόνο στο γήπεδο. Το μυστικό της επιτυχίας για μια ομάδα όπως ο Παθρακικός θα έλεγα ότι είναι το οικογενειακό κλίμα. Καταρχήν, το οποίο ευρύτερα πιστεύω ότι απαρτίζεται και από το διοικητικό και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι ακόμα των φιλάθλων. Έχουμε φτιάξει ένα κλαμπ το οποίο ένωσε όλες τις δυνάμεις που στήριζαν τον Παθρακικό από μικρά παιδιά και από μεγάλους. Δηλαδή είχαμε, ας πούμε, τους παλιούς κροκόδηλους που βοήθησαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ για να ανέβει η ομάδα κατηγορίες. Φτιάξαμε τους κύκλοπες, ήταν τα παιδιά των Ούλτρας, το πιο δυναμικό και δυνατό κομμάτι της κερκίδας, γερά να είναι. Τους Πανθρακίστας και όλοι αυτοί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα χώρο, φτιάξαμε ένα κλαμπ, το ονομάσαμε Πάνθραξ Κλαμπ, το συντηρήσαμε 2 χρονάκια και ήταν ένας πυρήνας και ένα καλό στέκι που μαζευόμαστε. Λόγω κρίσης δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το χώρο οικονομικής. Μαζευόμαστε τώρα στο γήπεδο και πριν το γήπεδο τρώμε και πάμε μαζί, όλοι μαζί παρέα. Είμαστε μία οικογένεια που ερχόμαστε στο γήπεδο και είμαστε 3 γενναίες. Ο παππούς είναι 89 στα 90, εγώ είμαι στα 56 και ο γιος μου είναι στα 17. Οπότε όλοι μαζί ερχόμαστε στο γήπεδο και είναι μεγάλη μας χαρά αυτή να βλέπουμε την ομάδα μας στη Super League. Είναι ιδέα και αγάπη που μου γεμίζει τα Σαββατοκύριακα όταν πηγαίνω στο γήπεδο και παρακολουθώ και τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες της, όταν βέβαια μου το επιτρέπει η χιλιομετρική απόσταση. Προάγει το φίλαθρο πνεύμα και δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις του αθλήματος να παρακολουθούν μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι ο χώρος πλέον του αθλητισμού είναι ανοιχτός στις γυναίκες. Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα χρειάζεται ή πρέπει να νιώθει άβολα όταν πηγαίνει στο γήπεδο. Αντιθέτως, είναι μια ενασχόληση υγιής και πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Είτε αυτό αφορά γυναίκες, είτε αφορά παιδιά, είτε ενήλικες. Η πόλη της Κομωτινής είναι μια πολύ φιλόξενη πόλη και λόγω του ότι υπάρχει η πολυπολιτισμικότητα χριστιανών και μουσουλμάνων είναι πολύ ανοιχτή γενικά και στους παίκτες που έρχονται και είναι από διάφορες εθνικότητες και από διάφορες κουλτούρες και γενικά και λόγω της δίψας του ποδοσφαίρου που υπήρχε στον ομό Ροδόπης αγκαλιάζουν προπονητές, ποδοσφαιριστές, γενικά όλους όσους ασχολούνται με τον Παθρακικό με μια διαφορετική προσέγγιση. Όνομα σου γραφέται ξανά πάνω σε τείχους εξωφύλλα γνωστά. Οι Τρακιώτες είναι φανταστικοί άνθρωποι και αυτό βέβαια είναι ευχάριστο για μας τους ξένους σε εισαγωγικά, έτσι, και είμαστε καλά. Η ιδέα του Πανθρακικού είναι εκολαπτώμενη, δημιουργείται αυτή τη στιγμή εδώ, συμπεριλαμβάνει την υπερηφάνεια
το πείσμα, την αξιοπρέπεια όλων εδώ των πολιτών της Θράκης, της Κομωτινής. Ανθρακικέ, Ανθρακικέ, δεν σε ξεχάσανε οι φίλοι σου ποτέ. Μαζί σου θα είμαστε στις δύσκολες στιγμές. Την πόλη να στολίσουμε με δόξα, με δόξα, με δόξα και τιμή. Είναι μια ομάδα που καλλιεργεί πραγματικά τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στην πόλη. Δηλαδή έχουν ξεφυτρώσει ακαδημίες ποδοσφαίρου και γηπεδάκια ποδοσφαίρου σε διάφορα σημεία της πόλης και σε χωριά. Και πραγματικά αυτό είναι που μου αρέσει και γι' αυτό τη στηρίζω την ομάδα. Έχει δείξει ότι θέλει να μεταδώσει το αθλητικό πνεύμα στη νεολαία. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο νομό μας, θα έλεγα, πάνω από 600-700 παιδάκια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτή η ομάδα για μένα είναι τα πάντα. Είμαστε όλοι μια οικογένεια και παλεύουμε για κάθε τι που κάνουμε όλοι μαζί, σαν μια αγροθιά. Θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μου αυτά που περνάω εδώ στο Παθρακικό, τα ταξίδια, οι παρέες, οι πλάκες, το ξενοδοχείο, όλα αυτά. Το Πανεπιστήμιο και ειδικά το τμήμα μας, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει μια αμφίδρομη σχέση με την ομάδα και τους ανθρώπους της. Στελεχώνουμε την ομάδα με ανθρώπους στον χώρο του ποδοσφαίρου ειδικούς ή με την επιστημονική μας επιμέλεια βοηθάμε την ομάδα να βελτιώσει την παρουσία της και τις επιδόσεις της. Εμείς κερδίζουμε όμως από την ομάδα γιατί μας δίνει την εμπειρία. Κάτι που λείπει στην περιοχή μας, μιας και ομάδες υψηλού επίπεδου σπανίζουν. Ο Παθρακικός είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου και μας δίνει χαρά να συνεργαζόμαστε μαζί της. Δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά της ειδικότητας ποδοσφαίρου να κάνουν την πρακτική τους. Και φυσικά βοηθάει και στο ΤΕΦΑ, μπορούμε να κάνουμε διάφορες μετρήσεις, διάφορες έρευνες, αφού έχουμε την ομάδα μας εδώ. Έχουν καλούς προπονητές, διατροφολόγους, γυμναστές, όλοι εκεί πέρα είναι για τα παιδιά. Προσέχουν τα παιδιά, τους μαθαίνουν σωστή διατροφή, συμπεριφορά πάνω απ' όλα και όλα είναι, εννοείται, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Ο Παθρακικός μου προσφέρει όλες τις καλές συνθήκες για να παίξω ποδόσφαιρο. Με φέρνει πιο κοντά σε μεγάλο επίπεδο σίγουρα στη Super League και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό και γίνεται καλή δουλειά και όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο για την ομάδα. Έχουμε τρέλα, δεν έχουμε μυαλό, θέλουμε έδρα και γήπεδο καυτό. Μεγάλη ομάδα με κόσμο δυνατό, φέρνει το τίτλο στο σύλλογο αυτό. Ανθρακικέ, Ανθρακικέ, δεν σε ξεχάσανε οι φίλοι σου ποτέ. Στο δρόμο με σταματάνε πολλά άτομα, με ρωτάνε αν παίζω στην ομάδα του Παθρακικού και τους απαντάω με μεγάλη ευχαρίστηση ναι. Οι συμπολίτες σου σε γνωρίζουν, καταλαβαίνουν την αξία σου, τη δουλειά που κάνεις για να παίξεις μπάλα και είναι ένα φανταστικό πράγμα αυτό που νιώθεις από μέσα σου, σαν να βγαίνει φωτιά από μέσα σου είναι. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ όμορφο, ύστερα από κάποια χρόνια και από μια ποδοσφαιρική καριέρα που είχα στο ποδόσφαιρο, να έρχονται οι φίλοι σου και να σε εμπιστεύονται τα παιδιά τους, να προσπαθείς να τα βγάλεις επαγγελματίες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά να τα κάνεις και διαπαιδαγώγηση για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι περισσότερο και διαπαιδαγώγηση σε αυτές τις ηλικίες. Προσπαθούμε να τα προσγειώσουμε πολλές φορές ότι τα πράγματα όσο πιο πάνω πας είναι και πιο δύσκολα. Οπότε κάποια στιγμή να μην πέσουν από τον ουρανό και σπάσουν κανένα πόδι. Έτσι, να καθίσουν όρθιοι. Γιατί το ποδόσφαιρο δυστυχώς ασχολούνται πάρα πολύ, επιβιώνουν λίγοι. Πρωτάθλημα ξανά, μπρος και για το κύπελο παιδιά, θρησκεία και Θεός, το ποδόσφαιρο είναι hard rock, πολύ δυνατό άθλημα, θέλει υπομονή και γερά νεύρα και με αυτά πιστεύω κανείς θα μπορέσει να προχωρήσει και με δουλειά σίγουρα. Το όνειρό μου είναι να παίξω στη μεγάλη ομάδα ή και σε κάποια άλλη μεγάλη ομάδα, σε άλλο πρωτάθλημα. Αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, διότι κάνω φίλους που με εψυχώνουν, με βοηθάνε στα προβλήματά μου και είναι σαν να είναι η οικογένειά μου. Ταλέντα υπάρχουν στη Θράκη όπως και σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι εμείς να τους εκμεταλλευτούμε και κάποια στιγμή να φτάσουμε και να μπορέσουμε όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παθρακικός, να συνδυάσουμε το αποτέλεσμα με την παραγωγή. Η ομάδα από τη στιγμή του 2008 που ανέβηκε στη Super League, όλη η πόλη έχει κάπως αναγεννηθεί, να το πω έτσι.
Ο Παθρακικός έδωσε το ένασμα για να ανοίξουν επιχειρήσεις, να δουλέψουν επιχειρήσεις, να δουλέψει επιχειρηματικός κόσμος γύρω από την ομάδα και με εφαλτήριο την αγωνιστική πρόοδο του Παθρακικού και άνω του Παθρακικού, κάποιοι εποφελήθηκαν και συνολικά οι πόλοι. Η συνεργασία μας με τον Παθρακικό ξεκίνησε εδώ και μια πενταετία περίπου. Μέσα στη διοίκηση υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν συνεργάτες μας και πήραμε την απόφαση να τους βοηθήσουμε. Η ομάδα, ό,τι το πιο δυνατό έχει να δείξει η Κομωτινή, είναι σήμερα η ομάδα της. Διότι προβάλλει την Κομωτινή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από τότε που ο Πανθρακικός ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, πολλοί κόσμος ταξίδεψε στην πόλη μας και γνώρισε ξανά τον καφέ μας. Έχουμε μια πολύ καλή φήμη για την ποιότητα στον ελληνικό καφέ και πολλοί κόσμος που ήρθε γεύτηκε αυτή την ανώτερη ποιότητα που έχουμε στον καφέ μας. Ένας λόγος για τον οποίο ενισχύσαμε την ομάδα του Πανθρακικού ήταν η υποχρέωση που είχαμε απέναντι στην πόλη. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους αυτής της πόλης, οι οποίοι τόσα χρόνια στήριξαν τα προϊόντα της εταιρείας μας, βάζοντας το λογότυπο της εταιρείας μας στη φανέλα της αγαπημένης της ομάδας. Εμείς όλοι αυτοί που είμαστε εκεί, στην ΕΠΟ, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το ποδόσφαιρο που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να διοικούμε στην επαρχία. Αυτό που ζήσαμε με την άνοδο των ομάδων μας, όπως είναι ο Παθρακικός στη Σούπερ Λίγκα, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, όλοι να προσπαθούμε για το καλό της ομάδος, χωρίς βία, χωρίς πισωγυρίσματα και υπονοούμενα και να δείξουμε ότι αυτό που κάναμε στην επαρχία μπορούμε να το μεταφέρουμε και γενικότερα σε όλο το ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Εύχομαι για τον Παθρακικό και τα επόμενα 50 χρόνια να πάει η ομάδα πάρα πολύ καλά, να είναι το ποδόσφαιρο πιο αγνό και πιο δίκαιο και η πόλη να έχει μεγαλύτερη φωτογένεια με το σήμα κατά τεθέν της Αγίας Σοφίας που υπάρχει δίπλα στο γήπεδο. Αυτό που θα ήθελα προσωπικά εγώ για την ομάδα μας, για την ομάδα του Παθρακικού, είναι πραγματικά να καταφέρουμε εμείς, καταρχήν σαν διοίκηση, να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία και να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια στη Super League και γιατί όχι να μην έχουμε και μία προσδοκία ακόμη μεγαλύτερη κάποια στιγμή να δούμε την ομάδα μας και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είμαι Πανθρακικός επειδή είμαι από την Κομωτινή. Με λένε Δημήτρη, είμαι 3,5 χρονών και όταν μεγαλώσω θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής.